στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου αλλά και στα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα από τους κυβερνητικούς χειρισμούς, αναφέρθηκε μιλώντας στο Νέα 84 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο επικεφαλής του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Μάλιστα, ο Γιάννης Βαρουφάκης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά σε βασικούς τομείς του δημόσιου βίου, όπως είναι και η εκπαίδευση. Μα προφανώς και πλήρη εξήγηση. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δηλαδή, κύριε Σαχίνη, θα στέλνετε εσείς ποτέ τα μάτια μέσα στο πανεπιστήμιο να ρίχνουν χημικά στους φοιτητές, να μην τους αφήνουν να βγουν να μπουν, μετά να τους προσάγουν? Δεν είχαν καμία σχέση αυτοί οι φοιτητές με οτιδήποτε ανομία υπήρχε στο πανεπιστήμιο. Η δουλειά της Συγκλήτου και του κράτους είναι να καθαρίσει το πανεπιστήμιο. Προφανώς δεν θα λογιάφτει το πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη, οι τροπολογίες που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση κάτω από το χαλί σίγουρα προβληματίζουν και την κοινοβουλευτική της δράση αλλά και τις προθέσεις που έχει για διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν ένα κλίμα απορίας αυτό. Αυτό συνάντησα. Απορούν, μα γιατί το κάνουν τόσο εξόφθαλμα, το κάνουν πιο συγκαλυμμένα. Γιατί μην ξέχανε, υπήρχε και ένα άλλο, μια άλλη τροπολογία σε προηγούμενο νομοσχέδιο, η οποία ήταν ακόμα πιο εξόφθαλμη. Ήταν η τροπολογία που επιτρέπει σε εργολάβους που έχουν πιαστεί, που έχουν καταδικαστεί για παρανομίες να μειοδοτούν σε νέα έργα. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο. Η αποχή του Μέρα 25 από την προανακριτική για την Οβάρτης έχει μία συγκεκριμένη εξήγηση σύμφωνα με τον κύριο Βαρουφάκη. Η απουσία μας, ναι. Η αποχή μας, ναι, από την συγκεκριμένη προανακριτική επιτροπή θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχη. Γιατί τι λέμε? Λέμε ότι ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί να τον κοροϊδεύουν. Ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί να τον κλέβουν, να τον πτωχοποιούν, μετά να τον χρεώνουν κι άλλα δάνεια εκ μέρους των ολιγαρχών που τους πτωχοποίησαν, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και που τους έκλεψαν. Και μετά, όταν έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μια είδηση που δίνει μια έτσι μικρή διάσταση του εγκλήματος που έγινε εναντίον του ελληνικού λαού, πετάμε και μία προανακριτική επιτροπή.